με 153 ναι, 146 όχι και ένα παρόν, το Ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε τη Συμφωνία των Πρεσπών το απόγευμα της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου του 2019 σε μια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους. Με την ομιλία του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου έκλεισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου κύρωση της τελικής συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών. Η συμφωνία υπογράφτηκε. Για μας είναι μια ιστορική συμφωνία που κλείνει θέματα. Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας θα φανεί σε όλο το εύρος σε βάθος χρόνου. Ας έχουμε λίγο υπομονή, ας μην πηδάμε σε εύκολα συμπεράσματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προδότες και πατριώτες. Υπάρχουν Έλληνες με διαφορετικές απόψεις και γνώμες. Αυτή είναι η άποψή μου. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί για το ελληνικό κράτος και για τον ελληνικό λαό εθνική και ιστορική ήττα. Μία κυβέρνηση της μειοψηφίας. Μία κυβέρνηση η οποία στηρίζεται στους 145 βουλευτές της και με γυρολόγους πρόθυμους υπερψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία πραγματικά αποτελεί πρόκληση ιστορική, αλλά ταυτόχρονα και παραχώρηση. Παραχώρηση δικαίων, παραχώρηση ιστορίας μας. Η συμφωνία, η κύρωση της εδώ της συμφωνίας αποτελεί για μας, όπως αποτελούσαν έκαθεν και το λέγαμε, ότι είναι ένα κόκκινο πανί, είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε ούτε θέλαμε ποτέ να ξεπεράσουμε, μια και θεωρούμε επίοικως απαράδεκτη την πώληση, αν θέλετε, ή την παρακαταθήκη μιας ιστορίας για την οποία έχουν παλέψει εκατομμύρια Ελλήνων, έχουν πεθάνει αλυτώσει στους πολέμους, στα βουνά, και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε και εμείς αλλά και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια ότι τούτο εδώ το όνομα που για μας αποτελεί θέμα αρχής, ηθικής και ιστορίας και πολιτισμού θα πρέπει να δοθεί έστω και με γεωγραφικό προσδιορισμό στο κράτος των Σκοπίων. Εκτός του σχολείου του για την κύρωση της συμφωνίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο ρωτήθηκε και απάντησε και για ό,τι έχει να κάνει με τα φαινόμενα εκφοβισμού βουλευτών που θα ψήφιζαν ή ψήφισαν τη συμφωνία το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως ο ελληνικός λαός είναι απαράδεκτο να διχάζεται, μιας και καθένας θα πρέπει να δέχεται τη διαφορετική άποψη που έχει ένας συμπολίτης του για ένα θέμα. Εγώ δεν έχω εχθρούς ούτε βλέπω εχθρούς. Εγώ βλέπω κάποιους πολιτικούς αντιπάλους, τους οποίους συζητάμε, μπορούμε να έχουμε άλλες απόψεις, να διαφωνούμε, αλλά δεν θα σκοτωθούμε. Αυτό το κλίμα κάνει κακό στην πατρίδα. Αγριεύει τον κόσμο και δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε τέτοιες συνθήκες. Άρα η δικιά μου ευχή και ελπίδα είναι να καταλαγιάσουν αυτά τα πράγματα, γιατί το μίσος έχει αποτελέσματα άσχημα και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή μας.